Γιατί τον πήρα 1,5 έτους και όταν μπήκε στο σπίτι πρώτη φορά είχα ένα κουβά με πετρέλαιο στην αυλή. Και πήγε και βάλει τη μουσούδα μέσα. Και τον έβγαλα ντίζελ. Ο Φρέντο, τον οποίο το βρήκα στο δρόμο. Μπήκε στο καφέ σου, όχι. Όχι, όχι. Ήταν έξω από μαγαζί που φτιάχνει καφέδες όμως. Ο Φρέντο. Και τρελαίνεται για καφέ. Αυτό δεν το ήξερα, το είδα μετά. Όταν λέω τρελαίνεται, θα ανεβάσω βιντεάκι να δείτε. Όχι, όχι, εμείς θα συνεργαστούμε. Περίμενε, σε κόβω, είσαι πολύ ωραίος. Εδώ θα έρχεσαι και θα τα δείχνουμε. Για αυτό με εξυπηρετεί πάρα πολύ. Και εμένα. Και η σοκολάτα, η οποία πάλι την υιοθέτησα 1,5 έτους από καταφύγιο. Και η μητούλα της μου θυμίζει το σοκολατάκι που είχε ο Μάγνουμ, ο πύραυλος μέσα, το θυμάσαι. Τι το θυμάμαι το. Αυτό, γι' αυτό την έβγαλα σοκολάτα. Έχει στρογγυλή μητούλα. Είναι για φάγωμα, άσε, μην ψάχνει. Όλη αυτή η αγάπη σου για τα ζώα πώς προέκυψε? Ήμουνα ένας απλός άνθρωπος, τα αγαπούσα όχι τόσο πολύ, όχι τόσο πολύ ενώ δεν ήμουνα τόσο ευαισθητοποιημένος, τα αγαπούσα τα ζώα πάντα. Όταν όμως ζήσεις με σκύλο, αλλάζει η ζωή σου. Και τώρα μπορεί να ακούγεται πολύ παράξενο αυτό που λέω, όποιος έχει ζήσει με σκύλο με καταλαβαίνει. Όποιος δεν έχει ζήσει με σκύλο και το κάνει κάποια στιγμή στο μέλλον θα με καταλάβει. Να φανταστείς. Ήμουνα με το ντίζελ έξω, είχα μόνο αυτόν και με πλησιάζει ένας ανθρωπάκος. Ήταν σαν σίγμα τελικό άνθρωπος, είχε πάθει, δεν ξέρω, ήταν στραβωμένος πολύ. Και έρχεται και μου λέει: τα αγαπάω, μου λέει και εγώ. Μου λέει: και τώρα πάω καλύτερα και θα ξαναπάρω. Και του λέω: αν επιτρέπετε, τι πάθατε? Και μου λέει: έχασα το σκύλο μου και πάθα εγκεφαλικό. Στο λέω και να τριχιάζω. Εάν δεν είχα ζήσει με σκύλο, θα έλεγα: τι μου λέει αυτός τώρα? Τώρα που έχω ζήσει με σκύλο, καταλαβαίνω ακριβώς τι λέει ο άνθρωπος. Έχασε το σκύλο του και πάθα εγκεφαλικό και στράβωσε ο άνθρωπος. Τόσο πολύ δένεσαι με αυτά τα ζώα. Και το καταλαβαίνεις μόνο άμα ζήσεις με ένα τέτοιο πλάσμα. Μόνο. Και όταν λέω να ζήσεις, όχι να το έχεις στο χωριό ή να το έχεις στην αυλή, να ζεις, να είσαι μέσα στο σπίτι. Η παρουσία του είναι παντού. Πάντα τέτοιος τύπος ήσουν. Είμαστε, κάτι σε οδήγησε. Είμαστε κάτι που έχουμε μέσα μας, μπορεί να μην το ξέρουμε ότι είναι κρυμμένο, μέχρι να το βγάλουν οι συνθήκες. Προφανώς ήμουνα και δεν το είχα καταλάβει. Πάντα τα αγαπούσα, ποτέ δεν έχω κάνει κακό σε ζώο. Αλλά αυτό το τόσο πολύ και η ευαισθησία δεν την είχα. Στη γειτονιά τι λένε? Τα καλύτερα. Τι όμορφο παλικάρι, τι ωραία τατουάζ, ειδικά εφιάδες εκεί από απέναντι, με έχουν στα όπα-όπα. Δεν ξέρω τι λέει. Εσύ τις έχεις όμως στα όπα-όπα, βλέπω. Εγώ που μπορώ να βοηθήσω. Δεν ξέρω τι λέει η γειτονιά, δεν ασχολούμαι. Εμείς θα συνεργαστούμε, έτσι. Θα δώσουμε τα χέρια φεύγοντας. Χαρά μου θα είναι, χαρά μου. Θα παρουσιάζουμε όλα τα θέματα για τα ζώα. Γιατί ξέρεις τι, όταν το κάνεις αυτό, δεν πρέπει να το κάνει ένας δημοσιογράφος. Αλήθεια σου λέω, που δεν έχει την αίσθηση. Δηλαδή, άμα με βάλεις εμένα, θα πω, θα χαϊδέψω και ένα σκυλί. Άσε που στο παρελθόν ήξερα και ανθρώπους του χώρου, δεν θέλω να κάνω να πω. Που λέγανε, θα ανεβάσω μια φωτογραφία με το σκυλάκι για να πάρω like. Ναι, εντάξει. Τα έχω ζήσει αυτά, γι' αυτό σου λέω. Θα συνεργαστούμε. Κάτι θέλεις. Θα κάνεις εκπομπή και εγώ θα τα χαϊδεύω. Καλό. Όχι. Όχι, εσύ θα κάνεις αυτά τα θέματα. Μέσα εννοώ. Για πες Δημήτρη, τι θέλες. Τι σας έμαθαν τα σκυλάκια, τα ζώα γενικότερα, τι σας έχουν μάθει στη ζωή? Θα πω λοιπόν μια σύντομη ιστορία που την έχω ξαναπεί. Θα καταλάβετε αμέσως. Ήμουνα με το μεγάλο με το σκύλο, με τον Ντίζελ, ο οποίος είναι πολύ επιβλητικός σε όψη. Τον βλέπεις και φοβάσαι. Άσχετα που είναι χαλβάς τελείως αυτό. Και περνάω λοιπόν από τον κεντρικό δρόμο του Γαλατσίου που μένω. Χιλιάδες κόσμος περνάει από εκεί. Και ήταν ένας κύριος ρακένδυτος με τα κουρελάκια του που ζητούσε βοήθεια. Για αυτούς τους ανθρώπους, μάλλον τους προσπερνάμε λες και είναι αόρατοι. Δυστυχώς. Δεν με τιμάει που το λέω και εγώ το κάνω. Δεν τους κοιτάμε καν, δηλαδή τους προσπερνάμε σαν να μην υπάρχουν. Κοίταξε λοιπόν αυτός ο ανθρωπάκος τον Ντίζελ. Και ο Ντίζελ είναι. Όταν τον κοιτάνε, μου πατάει φρένα, ρίχνει άγκυρα, παιδιά, δεν κουνιέται. Για χάδια. Σου λέει κάτσε, έχει χάδι. Πού πα? Ο κυριούλης φοβήθηκε. Τον κοιτάει η αρκούδα έτσι με τα μπλε τα μάτια που έχει, σου λέει ότι δεν φτελάβεται, αυτό ήταν. Κι όμως, του λέω μη φοβάστε, λέω είναι πάρα πολύ ήσυχος. Παιδιά, του έφτιαξε τη μέρα. Τον αγκάλιαζε, τον φύλαγε, χαμογέλαγε, έγινε ένα με το σκύλο, μια μπάλα γίνανε. Και λέω, κοίτα, να τι μου έμαθε ο σκύλος. Δημήτρης, είπαμε. Ναι, ναι. Δημήτρη μου, κοίτα τι μου έμαθε ο σκύλος. Ότι δεν είμαι αρκετά ευαίσθητος προς τους ανθρώπους και ότι ένα πλάσμα το οποίο δεν ανήκει καν στο ίδιο είδος του ανθρώπου, ο σκύλος. Δεν μιλάει ελληνικά και δεν έχει λεφτά να δώσει. Έφτιαξε τη μέρα ενός ανθρώπου. Με έμαθε λοιπόν ότι δεν είμαι σωστός άνθρωπος. Να πω κάτι στους τηλεθεατές, ότι όση ώρα μιλάς, προσέχω την Κατερίνα τη Σουλιώτη, σε κοιτάζει και σε θαυμάζει. Δηλαδή, γιατί θα σου πω κάτι. Όταν ένας άνθρωπος που αγαπάει τα ζώα φαίνεται, και αυτός που το κάνει για άλλο λόγο, και αυτό φαίνεται.
αγαπάς πραγματικά τα ζώα και αυτό μας κάνει εντύπωση. Και εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, θα πω κάτι, είναι από τους ανθρώπους που ήρθε καθισμένο στην εκπομπή και σηκώθηκε όρθιος. Έλα, πες το Δημήτρη, ναι, για να μας χαιρετήσει. Έναν. Πώς θα γίνει, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, είναι αυτό που μαθαίνουμε τελικά από τα ζώα. Καταλαβαίνεις, εσύ το μάθες καλύτερα μάλλον από τα ζώα παρά από την επαφή σου με τους ανθρώπους που χαιρετάνε. Για πες. Εσένα η καλύτερη σου φίλη είναι τα ζώα. Σκυλάκια, τα γατάκια, στους αγώνες σου καθημερινά, μακράν. Έχεις φίλους όμως τους ανθρώπους ή όλα είσαι μόνο, ξέρεις, απομακρυσμένος. Δεν είμαι με δέρμα καιρό παλιό στον δρόμο. Έχω και επαφές με ανθρώπους, αλλά δυστυχώς η ζωή δική μου, δεν ξέρω η δική σας εμπειρία τι έχει διδάξει, ότι είναι πάρα πολύ λίγη. Και από τα δάχτυλα του νέου σκεριού έχεις και ρέστα για το ποιους μπορείς να εμπιστευτείς και να βάλεις στη ζωή σου. Έτσι λοιπόν είμαι και εγώ. Έχω ανθρώπους, τους οποίους έχω επιλέξει προσεκτικά και τους έχω μέσα στη ζωή μου, αλλά είναι πολύ λίγοι. Γενικά με τους ανθρώπους έχω την εικόνα που θα μου δώσει ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Δεν είμαι προκατηλημένος με κάτι μέχρι να δω κάτι. Έτσι δεν σε κοιτάζω εσένα και λέω όχι σε κακιά, θα πρέπει να μου δείξεις κάτι. Λοιπόν, κοινωνικός και καλός με όλους, μέχρι να μου αποδειχθεί το αντίθετο. Αυτά. Δεν έχεις όμως, ενώ σε βλέπω ας πούμε με τα σκυλιά που δείχνεις την αγάπη σου αμέσως και δείχνεις εμπιστοσύνη, ναι. Με τους ανθρώπους σε βλέπω πιο κλειστό. Το ίδιο ανοιχτός. Να σου πω, το λέω εγώ γιατί ας πούμε δεν έχω την ίδια αγάπη για τα ζώα. Να καταργήσουμε ένα μύθο. Ναι. Γιατί υπάρχει αυτός ο μύθος ότι εμείς που ασχολούμαστε με ζώα έχουμε ακούσει πολλές ατάκες ότι δεν ταΐζεις κανένα παιδάκι, αντί να ταΐζεις τα ζώα, δεν βοηθάς κανέναν άνθρωπο. Εμείς βοηθάμε τους ανθρώπους και εμείς ταΐζουμε τα παιδάκια. Ποιος έχει πιο πολλές πιθανότητες να ταΐσει έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, εγώ που προσέχω τα ζώα και τα μαζεύω από τον δρόμο και οποιοδήποτε άλλο σαν εμένα, ή κάποιος που κάθεται και με κρίνει και μόνο λέει και δεν κάνει τίποτα. Εμείς είμαστε που είμαστε πιο ευαίσθητοι και προσφέρουμε και σε ανθρώπους και σε παιδιά και σε ζώα. Ο πολιτισμός ενός έθνους και η παιδεία φαίνεται από τον τρόπο που φέρεσαι στα ζώα. Και αυτό δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει κάποιος πολύ πιο έξυπνος από μένα. Δεν θυμάμαι πώς λένε τον άνθρωπο, ο Γκάντι. Ο Γκάντι. Λοιπόν, βασικά το ίδιο έξυπνοι είμαστε, τέλος πάντων. Το έχει πει ο άνθρωπος αυτό και είναι πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Άρα λοιπόν, εννοείται ότι εμείς που είμαστε πιο ευαίσθητοι θα βοηθήσουμε και τον άνθρωπο. Λοιπόν, πάει αυτός ο μύθος. Άνω τελεία. Ξεκινάμε συνεργασία, αλήθεια στο λέω. Επειδή το κάνεις αυτό και ανεβάζεις βιντεάκια στο YouTube και αυτά, θα θέλω να παρουσιάζουμε στον κόσμο την αλήθεια για τα ζώα. Έχω αλλά την καλύτερο. Αλήθεια. Έχω κάνει καλύτερο. Την αλήθεια θες. Την αλήθεια θα έχεις. Η ομάδα που φτιάχνω δεν είναι ακόμα έτοιμη. Φτιάχνω μια ομάδα, την Angels. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βοηθάνε τα ζώα. Αλλά τι γίνεται, το κάνουμε μεμονωμένα. Εσύ το κάνεις στη γειτονιά σου, εγώ στη δικιά μου, εσύ στη δικιά σου. Ένας-ένας. Ό,τι βοηθήσεις, θα το μάθει η κυρακούλα απέναντι που είναι πίσω από την κουρτίνα και τα μαθαίνει όλα. Εσύ, δύο φίλοι σου και αυτό είναι. Και έτσι δεν παίρνει διαστάσεις, δυστυχώς. Όταν όμως δώσουμε διαστάσεις σε κάτι τέτοιο, θα αρχίσει ο κόσμος να φοβάται. Θέλει ο κόσμος που κακοποιεί να μπει φόβος μέσα του. Να βγάλουμε λοιπόν εδώ πέρα, μια και θέλει συνεργασία πολύ ευχαρίστως, όταν θα ξεκινήσει η ομάδα να λειτουργεί, θα σου φέρνω εγώ περιστατικά σε βιντεάκια. Πώς ξεκίνησε η επιχείρηση, τι έγινε, πού πήγε το σκυλί και τι πρόστιμα επιβλήθηκαν στον ιδιοκτήτη. Και θα δούνε ότι αυτοί που κακοποιούν θα πρέπει να πουλήσουν νεφρό για να πληρώσουν τα πρόστιμα. Ότι υπάρχει συνέπεια, ότι δεν είναι κλωτσάω το σκυλί στο μπαλκόνι και είναι ο μάγκας της γειτονιάς. Ότι αν το κάνω, θα πουλήσω το νεφρό μου μετά, γιατί αυτό τιμωρείται με 30.000 πρόστιμο. Θέλω λοιπόν να δει όλη η Ελλάδα ότι αυτό θα αρχίσει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη. Υπάρχουν άνθρωποι, ομάδες οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και να μάθουν ότι υπάρχει συνέπεια. Γιατί στην Ελλάδα όλοι τη γλιτώνουν και βλέπεις και έχει φτάσει ένα σημείο όχι μόνο με τα ζώα και με τους ανθρώπους. Περνάνε όλοι με κόκκινο, μιλάνε όλοι στο κινητό, διπλοπαρκάρουν όλοι. Γιατί δεν υπάρχει συνέπεια. Λοιπόν, εμείς θα την επιβάλλουμε τη συνέπεια σε συνεργασία με την αστυνομία που έχει τη δικαιοδοσία να το κάνει αυτό. Θα πάμε, θα επιμείνουμε, θα υποδείξουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε αν χρειαστεί η αστυνομική. Θα βρούμε τον ιδιοκτήτη, θα πάμε, θα ξαναπάμε να την γλιτώσει. Κανένας δεν θα την γλιτώσει. Κανένας. Θα ασχοληθούν 50 άτομα που θα είναι η ομάδα με έναν. Θα σε βρούμε και θα πληρώσεις για αυτό που έκανες και θα το μάθει και όλη η Ελλάδα. Αυτή είναι η δουλειά της ομάδας. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής. Δεν φεύγεις αμέσως. Όχι, εδώ θα ξαπλώσω εγώ μέσα στο καναπέ.